Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Let's Play του Dark Souls. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να φύγω από αυτό το area, γιατί δεν καθαρίζω άλλο βίντεο. Στο προηγούμενο επεισόδιο τελειώσαμε το expansion Artorias of the Abyss. Οπότε από αυτό το επεισόδιο αυτό που θα κάνουμε είναι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κλείσουμε όσα πράγματα έχουν μείνει στο game που θα ήθελα να δείξω και δεν τα έχουμε δείξει ακόμα. 2-3 areas που δεν πήγαμε. Έχει ακόμη περιεχόμενο, οπότε δεν νομίζω ότι τελειώσει σε ένα επεισόδιο. Αλλά θα ξεκινήσουμε να κλείνουμε λίγο κενά. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι ότι έχουμε μια νέα αύξηση στο Firelink. Εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει ποτέ. Οπότε ο φίλος μας, ο έμπορος που ήταν στο Blight Town, έχει έρθει τώρα στο Firelink και αράζει εδώ πέρα. Aisha mine, I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Είναι έμπορος που δεν περιμένει να συναντάει κανέναν. I'm afraid I... Και... Α, μας δίνει το Master Key. Ναι, okay. Μπορείς να αγοράσεις το Master... Εντάξει, τώρα το έχουμε. Μπορείς να αγοράσεις το Master Key... Ξέρεις, για να παίξεις το επόμενο playthrough και να το έχεις, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δεν το χάνεις. Εντάξει, περιγράφεις αντικειμένων. Δες τώρα, αυτό είναι Iron Golem. Αυτό είναι επειδή φάγαμε τον Golem. Mass Weight, Hinder Stamina Recovery. Ναι, anyway. Χωρίς το Core, δηλαδή το έχουμε πάρει το Call. Το Core. Α, αυτό είναι επειδή φάγαμε το σμό. Δεν θα δούμε δυστυχώς την πανοπλία του Ornstein, γιατί δεν φάγαμε τον Ornstein δεύτερο. Οπότε σμό, the executioner, protector of the cathedral, for such a scene in Orlando, for such a scene, high defense. Not without great difficulty, small armor. Αυτό είναι επειδή φάγαμε τον Gwyndolin. Enhances all magic, ναι, οκ. Okay. Ναι. Αυτό είναι για... Ναι, είναι μια ωραία πανοπλία αυτή. Α, η πανοπλία του Artorias. The death of the Helm's owner can be surmised from the corrosive dark of the abyss and the masses... By the glory... Ναι, οκ, okay, οπότε είναι η πανοπλία που φορούσε ο Artorias, αν θες να κάνεις cosplay σαν Artorias. Να αγοράσουμε τίποτα, να δούμε άμα λέει. Νομίζω ότι όταν σχολιάζεις, όταν παίρνεις αντικείμενα, σχολιάζει κιόλας. Έτσι, ας δεν κάνουμε και πολλά πράγματα. Άσε, ας πάρουμε αυτό. Well, I'm certain we will make a good trade eventually. So I am willing to share some tips. The cursed ghosts of New Londo are formidable foes. To face them, you will require special arms or a cursed body. The quickest way to be cursed? Try the bug-eyed lizards in the sewer. Desperate measures, to be sure. Οπότε ξέρεις, σου δίνει tips πώς να... Δηλαδή, όσο αγοράζεις αντικείμενα από αυτόν τον τύπο, σου δίνει tips πώς να λύνεις challenges στο game που μπορεί να μην τα έχεις βρει μόνος σου, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι για να βαράς τα ghosts πρέπει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να είσαι cursed. Οπότε ήθελες ένα ειδικό όπλο που να είναι cursed. Που έχει ένα-δυο τέτοια. Ή πρέπει να έχεις το item ή να είσαι ο ίδιος cursed, οπότε ξέρεις πρέπει να σε φάνε οι lizards. Ο Logan τον βρήκαμε στα archives. Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed regal archives in Anor Londo, and I have decided that I must search for him. Oh, terrific. And pray that... Ο Logan φεύγει για τα archives την πρώτη φορά που κάνεις sleep στο Lord Vessel. Και αν βάλεις το Lord Vessel και δεν το κάνεις active, δηλαδή αν δεν
gadgets πάνω του για να μετρήσει σαν save. Φεύγει για τα archives όταν σε σκοτώσει ο Sif στο πρώτη φορά που κάνετε encounter. Αν τα σκυπάρεις και τα δύο αυτά που είπα, δεν φεύγει ποτέ και μπαγκάρι. Αλλά εντάξει, είναι πολύ obscure, ξέρω, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Anyway. Το πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι καιρός να συνεχίσουμε την ιστορία του φίλου μας του Sigmire. Δεύτερη φορά που τον είχαμε δει... Ένα λεπτό, γιατί να ψάχνω το λιστό που πάμε. The Vault, Crystal Cave. Κατά προτίμηση... Τέλος πάντων, εντάξει. Good enough. Κατά προτίμηση θα ήθελα αυτή τη φωτιά που είναι στο Blight Town, αλλά δεν είναι τόσο κοντά στο... Ενώ που είναι στην πάνω μεριά του Blight Town, όχι εδώ κάτω. Το στείλουμε κάτω έτσι την άλλη φορά που θα έρθουμε να πεθάνουμε. Ενώ πέφτοντας μέσα. Για να θυμίσουμε την ιστορία του φίλου μας του Sigmire, αν δεν τη θυμάσαι, είναι αυτός ο χοντρός στην πανοπλία που είναι από την Καταρίνα. Έτσι μας λέει, ρε παιδί μου. Την πρώτη φορά τον είχαμε βρει στο Sense Fortress απ' έξω και δεν μπορούσε να μπει μέσα, ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Οπότε άνοιξαμε την πόρτα και μπήκε. Δεύτερη φορά τον είχαμε βρει στο Sense Fortress, εκεί πέρα που πέφτουν κάτι βράχοι, και λέει ότι επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω ρόλ για να τρέχω να ξεφύγω από τους βράχους και μείνει απ' έξω. Οπότε πειράζουμε το μηχανισμό και ρίχνουμε τους βράχους αλλού και περνάει. Τον βρήκαμε ξανά στο Άν Ορλάντο, σε ένα δωμάτιο και δεν μπορούσε να βγει γιατί υπήρχαν Silver Knights πολλοί αντίπαλοι μπροστά του. Και φάγαμε τους Silver Knights και τον ελευθερώσαμε. Και άρχισε σιγά σιγά να μας λέει αυτήν την ιστορία ότι ξέρεις, του πιάνει λίγο η κατάθλιψη γιατί είναι άχρηστος. Τέταρτη φορά τον βρήκαμε στο Firelink Shrine και μας είχε πει ότι... Ο Firelink Shrine μας είχε πει ότι θα αριστώ ξέρω μέσα στο μπαμπλά και μετά μας είχε πει ότι θα πάω, I'll be heading down low, θα πάω κάτω ξέρω εγώ και μην αγχώνεσαι για μένα γιατί ξέρεις εγώ έχω, είμαι adventurer και τα λοιπά, bla bla bla. Οπότε όταν λέει κάτω εννοεί την Blight Town, οπότε θα πάμε να συνεχίσουμε το quest του τώρα. Ο Sigmire φτάνει στην Blight Town, αλλά όντας πάλι άχρηστος, δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο και τώρα που έφτασε. Να σου πω, δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι, είναι κάπου σε αυτό το area. Νάτος, εντάξει. Ακολουθεί τίποτα. Όχι απλά τίποτα. Δες εδώ ρε. Ξεβλέπεις ότι το poison δεν μας κάνει τίποτα πια ρε παιδί μου. Έχουμε τόσο πολύ ζωή και resistance και τα λοιπά. Τίποτα άλλο. Δεν νομίζω. Οκ. Okay. Τον είδα πριν από λίγο και τώρα ξέχασα που είναι. Αν νομίζω. Νάτος. Οπότε έφτασε, πήγε κάτω που ήθελα να πάει. Για να του μιλήσουμε να δούμε τι παίζει με αυτόν. Δεν πήρε ο ύπνος. In thought, I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Fantastic.
Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. A poison swamp, like quicksand in there. Okay. Άρα τον βοηθήσαμε και του δώσαμε. Αυτά είναι τα αντίβατα για το poison. Είχα κάμποσα τώρα. Νομίζω ότι παίρνει 3 από το inventory που έχεις. Πρέπει να έχεις πάνω από 3 όταν του μιλάς, αλλά νομίζω είχα αρκετά. Οπότε κάνοντάς το αυτό, θα τον στείλει παρακάτω, αλλά για να συνεχίσει το quest πρέπει να βρούμε την κόρη του. Είχαμε προσπαθήσει να βρούμε την κόρη του για την προηγούμενη φορά στα Duke Archives, αλλά δεν είχε εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν εμφανιζόταν στο μεσοδιάστημα ή αν... ή αν πρέπει πρώτα να τον βρούμε εδώ πέρα για να εμφανιστεί η κόρη του εκεί. Έχω την εντύπωση ότι άλλες φορές την έβρισκα και ας μην του έκανα αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του quest. Οπότε... αυτό το questline είναι κρυμμένο ελεηνά, πρώτον. Δεύτερον, το true ending του quest αυτού περάσανε ένα-ενάμιση-δύο χρόνια για να βρει κάποιος ότι υπάρχει το true ending αυτού του quest. Δηλαδή, για να... θα δεις σε λίγο ότι... επίσης, επειδή είπα ότι, όπως είπα, ότι σε αυτό το playthrough δεν κάνω save scamming, δηλαδή δεν είναι ότι κρατάω ένα save και αν δεν μου πάει καλά το κάνω reload. Επίτηδες. Οπότε, θα έχω μία μόνο προσπάθεια να... Είναι γενικά λίγο δύσκολο να σου βγει για να πετύχει το true ending σε αυτό το quest. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Θα του δώσω μια ειλικρινή προσπάθεια, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν βγει με την πρώτη, που συνήθως είναι δύσκολο να βγει με την πρώτη, απλά θα σου πω τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί έπρεπε να κάνεις για να το κάνεις. Προς το παρόν, όπως είχαμε βρει την task σε ένα ίδιο χρυσό golem, μετά από λίγο, ρε παιδί μου, που έχεις φάει το Sith και αυτά, εμφανίζεται αυτό εδώ το χρυσό golem. Εντάξει. Σοβαρά τώρα. Κρατάει πολύ ώρα το να πιεις κάτι από το S τους. Πατάω. Ναι ρε, δε. Ήμουν ακόμα στεναρισμένος, δεν γίνεται, δεν έχω reaction. Why, thank you. I am Vigeland of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Είχα μιουταρισμένο το μικρόφωνο. Αυτό που πήγα να πω ότι πριν, ο λόγος που έκανε έτσι την κάμερα είναι ότι ήθελα να δείξω ότι είναι actual γυναικείο μοντέλο μέσα στην ίδια πανοπλία. Δεν είναι ότι ξέρεις έχουν πιάσει copy-paste το Ziegmeier. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Thank goodness, Robert. Okay. Οπότε είπαμε στην κόρη του πού να τον βρει.
Ας πούμε πάλι στην κόρη του που να τον βρει. Καλά, σοβαρά δεν έχω κάτι πιο κοντά. Έλεος. Ωραία. Το επόμενο σημείο στο quest είναι στελείο στα Izalith, σε αυτό το δωμάτιο που σπάει το έδαφος και δεν ήθελα να πάω και είπα θα το δείξουμε μια και καλή όταν έρθουμε για quest. Α, και αυτό αρκετά κοντά είναι, sorry. Bless me, thank you. Ωραία. Α, όχι, την άλλη θα πάμε. Τώρα έχουμε ανοίξει το shortcut. Οπα, όχι, no! Μια ιδέα που δεν έκανε σε αυτό το playthrough είναι ότι έπρεπε να είχα ένα death counter στη γωνία. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να είχα δύο death counter. Πόσες φορές πέθανα και πόσες φορές πέθανα από το να πέφτω από πράγματα. And fucking damn it. Anyway, πού ήμουνα. Έλεγα ότι αυτό είχε σηκωθεί και έπεσε στο πάτωμα. Ωραία, πάμε από εκεί. Πάμε. Εδώ είχαμε πολεμήσει τον boss, το reskin του Asylum Demon. Και εδώ είναι αυτό το shortcut. Για να μην περπατάμε στη λάβα και να κάνουμε όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι κάθε φορά. Το είχαμε ανοίξει από την άλλη πλευρά που σκοτώσαμε το Solaire. Είπαμε ότι αν είχαμε 30 humanity και είχαμε πάει στο Covenant θα το είχαμε ανοίξει και πιο νωρίς θα είχαμε σώσει το Solaire. Καλά, δεν έχω καμιά όρεξη να σκοτώνω αυτά, απλά να σκοτώσω ένα. Αυτός που τρώει damage στο βάθος δεν ξέρω τι είναι. Γιατί. Αυτό το πράγμα κάνει respawn. Α, μπορείς να το φαρμάρεις δηλαδή. Interesting. Τώρα δεν είχα στο σχέδιο να κάτσω να το φάω. Αλλά sure, why not, έχω όρεξη. Αν και δεν θα κάνω κάτι τα υλικά του. Πήγαινα για jumping attack, αλλά δεν μου βγήκε. Αλλά καλά που τον στάνω ρε αυτό. Θα έτρωγα ένα δεύτερο hit εκεί πέρα.
This was bullshit, by the way. Και this was bullshit also, by the way. Με πιάσε η... το arc του όπλου από πίσω. Όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός δεν είναι να... πότε θα κάνεις το dodge, είναι πού θα φτάσεις για να αποκλείσεις την επίθεση. Οπότε, αν κάνεις dodge σε ένα σημείο που ήδη που η επίθεση εκεί θα είναι, ρε παιδί μου, πάλι θα φας τη ζημιά. Άντε. Άρα μπορείς να τα φαρμάρεις αυτά, interesting. Είσαι και κάτι secret στη φωτιά εκεί πέρα που βαριέμαι αυτή τη στιγμή να περπατάω μέχρι εκεί. Τώρα είμαι σίγουρος ότι αν κάποιο από αυτά είναι... ήταν κάτι σημαντικό, κάποιος eventually θα με βρει χρόνια από τώρα και θα μου πει ότι σε αυτό το βίντεο είσαι βλάκας και δεν πήγες να το πάρεις, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Και το plunging attack από τα ισοχιλιοστά. Ωραία. Φτάσαμε σε ένα αέρα που δεν το είχαμε δείξει στο... την πρώτη φορά που είχαμε έρθει εδώ. Ότι εκεί πέρα έχει ένα secret... Α, βλέπεις, εντάξει, το έκανα σωστά. Ωραία. Κανονικά ξέρεις πας να πάρεις αυτό και απλά τρέχεις και πέφτεις και πέφτεις εκεί μέσα. Που δεν είναι λάθος δηλαδή, αλλά... θα μου κάνει τη ζωή αισθετά πιο εύκολη το... να μην πέσω αυτή τη στιγμή για να το κάνω την ησυχία μου. Να, ο φίλος μας ο Siegfried. Ωραία. Να σου πω λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το quest τώρα που δεν είχε βρει κανείς. Τώρα, πες ότι μιλάμε στο Siegfried τώρα. Ο Siegfried θα πει ότι α, είμαστε παγιδευμένοι και έχει τέρατά και ήμουν άχρηστος μια ζωή, αλλά για μια φορά θα σε σώσω εγώ και δεν θα σώσεις εσύ εμένα. Οπότε θα ορμήσεις να φάει τα τέρατα. Και σου λέει φύγε ρε παιδί μου, θα τα κανονίσω όλα εγώ. Οπότε θα ορμήσεις να φάει τα τέρατα. Αν τα φας όλα εσύ, θα απογοητευτεί το πόσο άχρηστος είναι και αργότερα θα γίνει hollow και... θα τελειώσει εκεί ρε παιδί μου η ιστορία, θα τρελαθεί γιατί ήταν άχρηστος. Επίσης, αν τον αφήσεις να πάει και πεθάνει ρε παιδί μου, πεθαίνει τον ηρωικό θάνατο και εξής πάλι λουτάρει το πτώμα του κτλ. Αυτό που δεν είχαν ανακαλύψει πολύ, που το σκέφτηκε κάποιος ρε παιδί μου αρκετό χρόνο μετά που είχε βγει το game, είναι να κάνει το εξής. Είναι να... ένα λεπτό. Α, είπαμε τα έχουμε... το είχαμε κάπου στην αρχή. Είναι να φάει όλα εκτός από ένα και να αφήσει τον Siegfried να το φάει το τελευταίο, ρε παιδί μου. Και επίσης, ξέρεις, άμα το προστατέψει από τα υπόλοιπα, οπότε να νιώσει καλά με τον εαυτό του να συνεχίσει το quest. Κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει συνέχεια στο quest. Δεν έχει και το τέλειο happy ending, αλλά αυτό είναι το true ending αυτού του quest και παίρνει το καλύτερο reward. Οπότε... αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ότι... και δεν έχω καθόλου εξελιγμένο τα... το bow, ξέρω εγώ. Εδώ με ξέρεις, έπρεπε να κάνω upgrade και το bow. Dexterity έχω το μεταξύ. Οπότε ναι, αν είχα κάνει λίγο upgrade τον bow ή αν είχα καλύτερα arrows μαζί μου, ήταν λίγο πιο εύκολη η ζωή μας τώρα.
Ωραία. Εντάξει, είπαμε θα το δοκιμάσουμε μία φορά μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αλλά let's see. Ah, fuck. Okay, κάτι που δεν είπα, που ξέρω έξτρα για αυτό το quest, ελπίζω να τον προλάβει για να μην πέθανε. Το trigger για το αν... Ένα λεπτό γιατί το... Κάτι γίνεται με το audio, τέλος πάντων. Αυτός ξέρεις εγώ ορμάει ντου και ξύλο και πρέπει να το σκοτώσει χωρίς να έχει χάσει τη μισή ζωή του. Αν πως έκανε του τέρατος τη μισή ζωή, δεν σπάνω για να δούμε. Α, για να δούμε. Α, του τέρατος είχε χάσει τη μισή ζωή, όχι ο Ζικρ. Α, ναι, αν το πιάσει όμως, οκ. Okay. Okay. Οπότε ξέρεις που διάβαζα μια φορά και έναν καιρό και έλεγε ότι πώς να κάνεις αυτό το quest πιο consistent είναι ότι βλέπε αν το πιάσει κάνε reload ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αν όλο αυτό που κάνω θα δουλέψει, αλλά πάντως θα προσπαθήσω να το δείξω μια φορά να πετύχει. Ναι, το διέλυσε και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι ότι έχει και ένα άλλο εδώ. Οκ. Okay. Αν δεν κάνω λάθος νομίζω ότι το κάναμε σωστά. I think I'll have a rest. Oh, don't you worry. The ground below me is my pillow. I'll recover shortly. Μπορεί και να μην το έκανα καλά και να μέτρησε ότι τον βοήθησα. Δεν ξέρω. Anyway, το point είναι ότι αν τον κάνεις να πιστέψει ότι το πέτυχε αυτός χωρίς να το... Okay. Το point είναι να τον κάνεις να πιστέψει ότι ξέρεις το έκανε αυτός χωρίς να βοηθήσεις. Μπορεί και να το χάλασα, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, ήθελα να δείξω τα interactions. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι πώς τελειώνει το quest. Το quest τελειώνει στο δεύτερο hidden area που δεν έχουμε δει, οπότε εντάξει, ας δούμε αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα. Να το τελειώσουμε. Θα πάμε στο Great Hollow, θα περάσουμε όλα... εδώ πέρα είναι θάνατος. Θα περάσουμε από το Great Hollow και κάτω από το Great Hollow είναι το Ash Lake, οπότε το quest τελειώνει στο Ash Lake. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Αν έχει ζήσει. Νομίζω εκεί που ήμασταν αρχικά ήταν που έβγαινε πάνω, αλλά... Για να δούμε. Δεν θυμάμαι πολύ καλά αυτό το area. Μεξί μπορείς να... αυτές τις βλαγές που σε κυνηγάνε, μπορείς να τα οδηγήσεις να πέσουν από τις τρύπες. Αν δεν είσαι με το Siegfried. Εντάξει, την πρώτη φορά που θα έρθεις λογικά δεν θα είσαι με το Siegfried εδώ. Ziegmeier, τον λέω Siegfried όλη την ώρα.
Άρα πήραμε αυτό που είναι από εδώ. Πρέπει να έχει κανένα άλλο secret κάπου, αλλά μου φαίνεται δεν ξέρω. Δω και αν τα πήραμε όλα. Ξέρεις, μπορώ να φύγω από εδώ πέρα και με item, ρε παιδί μου, αν δεν βγάλω άκρη. Εν τω μεταξύ, πρέπει να φύγω από εδώ πέρα με item, γιατί και που θα βγω δηλαδή από εδώ πέρα από το immediate area. Ναι, όχι, αφού δεν έχει άλλα. Από κάπου ανεβαίνει σε μια. Ναι, anyway. Από κάπου ανεβαίνει σε μια ρίζα και από εκεί. Έχει πλάκα αυτή η δυναμική. Δεν μου έδωσε κανείς item, άρα μπορεί να το πέτυχα νομίζω το quest. Αν πάρεις ένα από τα νωρίτερα endings, σου δίνουν ένα ring ή κάτι. Νομίζω. Πάει καιρός που το έκανα. Ωραία, τώρα πρέπει να πάμε στο Great Hollow πάλι. Και έχω το ίδιο πρόβλημα που είχα και πριν στο ότι... Εγώ το ίδιο πρόβλημα που είχα και πριν, ότι απλά πρέπει να τρέξω και να περπατήσω μέχρι εκεί. Οπότε φτάσαμε το quest του Sigmeier. Την επόμενη φορά που τον δούμε θα είναι στο Ash Lake. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε το Great Hollow και το Ash Lake. Τα δύο areas που δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στο game. Αυτά τα δύο areas δεν έχουν bosses. Έχουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν περιμένω λέει θα μου φάει και πάρα πολύ ώρα να τα τελειώσουμε. Είναι εντύπωση που του κάνει ζημιά αυτό. Συνήθως πάνω από το κεφάλι είναι... Θέλω να αποφύγω τις πέτρες που δεν ήρθανε ποτέ. Okay. Χάσαμε κάποιες γραμμές διαλόγου στο Logan, επειδή δεν είχαμε intelligence στην αρχή να μας μιλήσει. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε μιλήσει όσο θα μπορούσαμε σε ένα playthrough. Το περίεργο με το Logan που... εντάξει, δεν θα πάω να το δείξω, είναι ότι... δεν καταλαβαίνουμε ποιο trigger, μπορεί να έχει γίνει ήδη. Επειδή από την ώρα που τον βρήκαμε έχουμε περάσει πάρα πολλά bosses και αυτά. Ο Logan γίνεται hollow, αλλά... δεν καταλαβαίνω αν είναι κάποιο είδους μήνυμα ότι ξέρεις, γιατί... στην ουσία το Logan τον αφήσαμε στη βιβλιοθήκη του Sith. Περιτριγισμένος από όλη αυτή τη γνώση, οπότε δεν ξέρω αν είναι κάποιο στυλ μήνυμα ότι ξέρεις ακόμα και όταν μη ζητάς αυτό που εύσησε γιατί μπορείς να το πάρεις, οπότε ξέρεις αυτός δεν είναι το στόχο της ζωής του για όλη αυτή τη γνώση, αλλά δεν καταλαβαίνω το point
Anyway. Αν δηλαδή έχεις εσύ playthrough, θα μπορείς να πας να βρεις το Logan και θα είναι hollow, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση. Μετά από τον αφήνεις. Ωραία. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε αυτό το area, το The Great Hollow. Και το επόμενο, το Ash Lake. See you next time.